Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στις 25 Ιουλίου θα κριθεί η μελλοντική διοίκηση του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, του Ελάκτορα. Μαζί μας η Ελένη Πότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Όπως γνωρίζουμε, το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται μια κόντρα και μια διαμάχη στο εσωτερικό του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου. Από τη μία πλευρά έχουμε την πλευρά Καλιτσάντζη, Αναστάσου και Δημήτρη, και από την άλλη έχουμε τους κυρίους Μπόμπολα και Κούτρα, πόλεμος ο οποίος αφορά την μελλοντική διοίκηση, ποιος θα πάρει τον έλεγχο του Ελάκτορα. Mm-hmm. Εκείνο που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες και εκείνο που βλέπουμε είναι αγορές μετοχών. Προσπαθούν οι δύο πλευρές να αυξήσουν το ποσοστό στη μετοχή τους στον Ελάκτορα εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης που είναι την Τετάρτη 25 Ιουλίου. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια μεγάλη αγορά μετοχών, περίπου το 4% του Ελάκτορα από τους αδερφούς Καλιτσάντζη, οι οποίοι από την αρχή που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία έχουν αυξήσει το ποσοστό τους από το 12% στο 27%. Εντυπωσιακές, έχουν επενδύσει γύρω στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Είναι περίπου όσο έχει και ελέγχει η πλευρά Μπόμπολα και Κούτρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η διαμάχη και η Γενική Συνέλευση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξελίσσεται σε θρίλερ. Τι πρόκειται να γίνει και μετά το μπαλάκι πέφτει στους θεσμικούς, ποιος θα στηρίξει είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελάκτορο, ο Λεωνίδας Μπόμπολας, έδωσε τις προηγούμενες ημέρες μια συνέντευξη στους Financial Times, τους οποίους είπε ότι δεν ανησυχούμε, όλα τα πράγματα, οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί, κατέχουμε το 28-30% του Ελάκτορα, η άλλη πλευρά ελέγχει μόλις το 22%, τελικά αυτό το ποσοστό, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει αλλάξει. Μίλησε για πραξικόπημα την πρόταση την οποία έχει καταθέσει η πλευρά Καλιτσάντζη, δήλωσε αισιόδοξος όμως για το ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, έχουμε τους αδερφούς Καλιτσάντζη, οι οποίοι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησαν διάφορες συναντήσεις και επαφές με μεγάλα φαν του εξωτερικού και έκαναν διάφορες παρουσιάσεις τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι. Τις τελευταίες ημέρες έδωσαν σε θεσμικούς επενδυτές σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, έκαναν και εκεί την παρουσίαση της πρότασής τους, τι είναι αυτά που θέλουν να γίνουν στον όμιλο για την επόμενη μέρα, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης και εκείνοι από την πλευρά τους δηλώνουν αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε εξαιρετικά καλά και ότι στηρίζουν, έχουν τη στήριξη πολλών επενδυτικών φαντ. Τι θα γίνει, όπως είπαμε, κανείς δεν γνωρίζει. Τα πράγματα, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι ότι η πλευρά Μπόμπολα δεν έχει κάνει σοβαρές αγορές μετοχών, τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται προς σε αυτή τη φάση. Όλοι περιμένουν μήπως βγάλει κάποιο λαγό από το καπέλο και έτσι αλλάξουν οι ισορροπίες στις τελευταίες στιγμές.